νομοχείου, θεωρεί ότι, επειδή δημοσιεύθηκαν και κάποια κείμενα και διαβάσαμε, όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στο Δήμο ουδέποτε πρόκειται να συνενέσουν στο να εκχωρηθεί τμήμα ή όλη η καθαριότητα σε ιδιώτες. Το πρόβλημα της καθαριότητας υπήρχε ανέκαθεν. Κατά καιρούς μπαλώνονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με εργαζομένους χωρίς συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εμείς εκείνο που θέλουμε από την πλευρά μας, για να είναι και ο Δήμος δυνατός και ισχυρός και να μπορεί να εξυπηρετεί τους δημότες, είναι να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Ούτως ή άλλως, αυτές οι συμβάσεις εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Μόνο με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα λυθεί το ζήτημα. Και αυτό θα έπρεπε να έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί το πρόβλημα δεν προέκυψε τώρα ξαφνικά. Είμαστε όμως μπροστά σε μια αναγκαιότητα, δηλαδή και από τη δική του πλευρά ο Αντιδήμαρχος δηλώνει ότι είναι δεμένα τα χέρια του και καλά τα λέτε όλα αυτά, τη στιγμή που δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό, πώς θα γίνουν τα δρομολόγια και θα μαζευτούν τόνοι σκουπίδια, πώς θα το αντιμετωπίσει. Αυτό δεν είναι δική μας απόφαση. Τις πολιτικές αποφάσεις λαμβάνουν οι αιρετοί. Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν πρόκειται να συνενέσουμε στο να εκχωρηθεί η καθαριότητα, στο να αναλάβουν έστω και ένα μέρος ή για ένα μικρό χρονικό διάστημα να αναλάβουν ιδιώτες μέρος της καθαριότητας. Ήδη σε 10 δήμους στην Αθήνα υπάρχουν δήμαρχοι που διεκδικούν μόνιμες θέσεις εργασίας. Προς τα εκεί πρέπει να προσανατολίζεται και η Δημοτική Αρχή, διότι όταν γίνουν περισσότεροι οι δήμαρχοι που διεκδικούν τέτοιου είδους πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αφού ξέρετε ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις. Απαγορεύονται οι προσλήψεις, αλλά στο χέρι της Δημοτικής Αρχής είναι και των δημάρχων γενικά να το μεταφέρουν και στα συλλογικά τους όργανα, δηλαδή και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων και στην ΚΕΔ, διότι αν δεν πιέσουν εκείνοι από την πλευρά τους, δεν μπορεί να καλούμαστε εμείς να αποφασίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε θέματα που στο κάτω-κάτω δεν είναι δουλειά των εργαζομένων αυτό. Γι' αυτά παίρνονται αποφάσεις από τους αιρετούς. Και τη Δευτέρα που θα πρέπει να βγουν 15 άνθρωποι να καθαρίσουν, τι θα γίνει? Αυτό θα λείπουν 15 άνθρωποι δηλαδή. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ελλείψεις στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα υπάρχουν ελλείψεις διότι έχει και συνταξιοδοτηθεί κόσμος και σας είπα ότι το πρόβλημα δεν ενέκυψε τώρα. Θα μπορούσε να γίνει ένας προγραμματισμός ίσως από πριν, ίσως από τον καιρό που είχε αναλάβει η Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν γνώριζε ότι θα βρεθεί μπροστά σε αυτό το ζήτημα, ακόμη και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Φοβόσαστε ότι αυτό μπορεί να είναι αρχή και για άλλους τομείς? Βεβαίως και το φοβάμαι. Ήδη υπάρχουν και οι κοινωνικές δομές. Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε παιδικό σταθμό. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις προσωπικού. Είναι πολύ εύκολο να εκχωρηθεί και τμήμα των κοινωνικών δομών σε ιδιώτες.